Η ταυτόσιμη σχέση της αγροτικής παραγωγής με τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα δημιουργεί παράλληλα και την αλληλένδετη σχέση της σταφίδας με τη Μεσσηνία και την ιστορία της περιοχής. Να μιλήσουμε για ένα προϊόν το οποίο είναι, δεν απλά ένα προϊόν ή μια τροφή που πρέπει να τη λέμε, πρέπει να τη νιώθουμε. Η σταφίδα έχει μια τεράστια θρεπτική αξία. Είναι γεμάτη με ένα κοκτέιλ αντιοξειδωτικών που βοηθάει πάρα πολύ στην προστασία, στη θωράκιση, τη άμυνα του οργανισμού, στην ανανέωση των κυττάρων. Δίνει φοβερή ενέργεια. Είναι ένα καταπληκτικό σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Δίνει τροφή για πνευματική εργασία και δημιουργεί και θερμότητα. Θεωρείται ένα καταπληκτικό σνακ για μικρά παιδιά και πραγματικά στενοχωριέμαι όταν βλέπω να καταναλώνονται τόσο χαζά προϊόντα χωρίς ψυχή, χωρίς θρεπτική αξία, χωρίς συνέστημα, όταν υπάρχει σταφίδα που θα μπορούσε να είναι ένα καταπληκτικό σνακ για όλες τις ώρες. Με την υψηλή της διατροφική αξία ως προϊόν, όπως σημείωσε η Θεοδώρα Καλογεράκου, η σταφίδα για την περιοχή μας με μια συγκεκριμένη ανθρωπογενή παραγωγική ταυτότητα είναι κάτι σημαντικό. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας πλούτος τροφών που κρύβουν μια ταυτότητα, κρύβουν ένα στεναγμό. Δεν πρέπει να καταναλώνουμε τροφές άψυχες, πακεταρισμένες, χωρίς τον άνθρωπο από πίσω. Η σταφίδα κρύβει όλη αυτή την προσπάθεια, την ανάδειξη, την προσπάθεια για την ελληνική οικονομία. Και πέρα από αυτό, θα πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας ως ένα όπλο για την νεότητα και για την ανανέωση του οργανισμού. Για να μιλήσουμε για την μεσσηνιακή σταφίδα και την συμβολή της στην ελληνική γαστρονομία και ειδικότερα στη μεσσηνιακή και το πώς έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του νομού στη διάρκεια του χρόνου. Η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών προϊόντων είναι αυτή που κάνει εκδηλώσεις σαν και αυτή όλο ένα και πιο απαραίτητες και ελπίζω να ακολουθήσουν και πολλές περισσότερες στο μέλλον. Την όλη πρωτοβουλία είχε η Εταιρεία Ανάδειξη Μεσσηνιακών Προϊόντων, με τον Γραμματέα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας να προσεγγίζει το θέμα τοπικά προϊόντα ανάπτυξη μεσσηνιακής οικονομίας. Η προσπάθεια και το αφήγημα της απόψινης βραδιάς είναι να αναδείξουμε το προϊόν, να βάλουμε τη σταφίδα στην κουζίνα, να βάλουμε τη σταφίδα στην καθημερινότητά μας, ένα προϊόν που το είχαμε και το έχουμε ξεχάσει.